Σας έχω άλλη μια είδηση. Ο κ. Κοντοπλός θα μ' ακούει πολύ πιθανόν τώρα. Η Τζουμχουριέτ για την Αγία Σοφιά. Ο Ατατούρκ άλλη μια φορά δικαιώθηκε, διότι λέει ότι μετά την πύλη, μετά τα παπούτσια, αυτή φορά αποκαλύπτει, αποκαλύφθηκε χθες και στο διαδίκτυο, αλλά και είναι πρωτοσέλιδο της Τζουμχουριέτ, ότι σκάβουν τους τοίχους της Αγίας Σοφιάς κάποιοι, σκάβουν με τα χέρια τους, παίρνουν κομμάτια από την Αγία Σοφιά, γιατί θεωρούν ότι τους κάνει καλό, θα τους φέρει γούρι, θα... Προσέξτε, μιλάμε για τεράστια ζημιά. Η Αγία Σοφιά, Μανώλη. Δηλαδή, νομίζω το ζήτημα της Αγίας Σοφιάς δεν είναι πια, είναι ένα μνημείο πολιτικής κληρονομιάς. Δεν υπάρχει έλεγχος που υπήρχε πριν όταν ήταν μουσείο. Δηλαδή έμπαινε συγκεκριμένος αριθμός πλήθους, έμπαιναν οι υπόλοιποι, έπαιρναν εισιτήριο. Τώρα που είναι τέμενος, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Έτσι όπως μετά. Μπαίνεις ελεύθερα, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, δεν το λέω εγώ, το λέει πια και στο στρατιωτικό τύπο. Και μάλιστα και στο φιλοκυβερνητικό τύπο υπάρχουν δημοσιεύματα και λένε: μα τι γίνεται στην Αγία Σοφιά. Μανώλη, θα το συζητήσουμε και μετά. Επειδή το λες, ναι, μου έλεγε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, που τον έχουμε μετά καλεσμένο εδώ, ότι είναι από τους πρώτους, ίσως και ο πρώτος που έχει φέρει το θέμα αυτό στην Ευρώπη, στους Βούλους της Ευρώπης κλπ. Τώρα μου λέει γίνονται απίστευτα πράγματα. Γράφουν μέχρι συνθήματα απ' έξω. Αυτό είναι που λέει ο Μανώλης τώρα. Τα κομμάτια που κόβουν μέσα, οι Τούρκοι λένε ότι είναι χριστιανοί που τα κόβουν, αλλά τέλος πάντων παραμύθι. Γράφουν και συνθήματα, μου λέει απ' έξω, ότι ένας είναι ο Θεός, είναι ο Αλλάχ, έξω από την Αγία Σοφία. Ναι, και δηλαδή γίνονται βανδαλισμοί σε πολλά επίπεδα. Κοιτάξτε, τρελοί υπάρχουν παντού. Μπορεί να επιχειρήσουν να προκαλέσουν ζημιά. Το θέμα είναι ποια μέτρα λαμβάνονται. Το ζήτημα τώρα είναι ότι τέτοια ζητήματα δεν τα βλέπαμε ή δεν παρουσιάζονταν και όταν ήταν μουσείο. Πια, τα τελευταία δύο χρόνια που έχει μετατραπεί σε τζαμί, λοιπόν, γίνονται αυτά τα πράγματα.